ακούμε διαφορετικές απόψεις. Και θέλω να μου πείτε αν ήσασταν ενήμερος για τη θέση του κύριου Κοστρίκη, που είπε ότι είναι πυροσβεστικά τα νέα μέτρα και δεν θα αποδώσουν, και μάλιστα πήγε και συνάντησε τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ήσασταν κι εσείς? Όχι, δεν ήμουν παρόν, αλλά δεν ήταν αυτό το αντικείμενο της συνάντησης με τον πρόεδρο. Κακώς μεταφέρθηκε έτσι. Ο κύριος Κοστρίκης μπορεί να κάνει κάποιες δηλώσεις. Στο τέλος της ημέρας δεν ξέρω αν. Δεν ήταν μαζί με την ομάδα που αποφάσιζαν αυτά τα μέτρα. Αλλά, να σας πω κάτι. Επειδή κατά καιρούς γίνεται αντικείμενο συζήτηση, τι δήλωσε ο Α ή ο Β της επιδρομικής ομάδας. Δεν θα έπρεπε μας, κύριε Γιάννου, συγγνώμη κιόλας, επειδή τους ακούμε και τους βάζουμε κι εμείς, ναι, τους δημοσιογράφους έχουμε κι εμείς ευθύνη. Σημασία έχει τα μέτρα, ναι, που παίρνουμε εμείς. Εγώ δεν μπορώ να περιορίσω το ατομικό δικαίωμα του καθενός να εκφράζεται. Είναι δημοκρατικό του δικαίωμα του καθενός, ναι, να εκφράζεται. Συστάσεις στην μονάδα κάνουμε, όπως να είναι φιδωλίστες δηλώσεις τους και όπως αυτή τη στιγμή παίρνονται κάποιες αποφάσεις από την επιδημιολογική ομάδα, που μπορεί να είναι ομόφωνε ή κατά πλειοψηφία και υιοθετούνται από την κυβέρνηση, είναι όπως τα στηρίζουν αυτές τις αποφάσεις. Αντιλαμβάνομαι ότι κατά καιρούς κάποιοι, και είναι θεμητών αυτών, να έχουν διαφορετική άποψη. Καλό θα ήταν να μην εκφράζουν τη δημόσια, δηλαδή συγχύζουν τον κόσμο. Ναι, αυτό δεν είναι για αυτό, να κρίνουμε το στάνταρ του κάθε επιδημιολόγου, αλλά αν είναι υιολόγος κλπ. Εμείς βλέπουμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τον κόσμο. Συμφωνώ. Να υπάρχει μια κοινή συσταμένη. Γι' αυτό λέω ότι κάνουν. Καλό θα ήταν να μην προβαίνουν δημόσια να εκφράζουν αυτές τις διαφωνίες τους, εφόσον πάρθηκε κάποια απόφαση από την ομάδα και υιοθετήθηκε από την κυβέρνηση, διότι δημιουργεί συγχύσεις στον κόσμο. Πέραν από νουθεσίες, όπως και χτες έκαναν νουθεσίες μέσω της Προέδρου της Συμβουλευτικής Επιτροπής, που είναι η Διευθύντρια Αττικών Υπηρεσιών, όπως για ακόμα μια φορά να είναι προσεκτικοί στις δηλώσεις τους, να μην δημιουργούν συγχύσεις στον κόσμο και να στηρίζουν τις αποφάσεις που στο τέλος της ημέρας πήρε η Επιτροπή. Ναι. Αντιλαμβάνεστε όμως τώρα, πέρα από συστάσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Είναι όμως τελικά πυροσβεστικά αυτά τα μέτρα και δεν θα αποδώσουν? Θα δείξει οι επόμενες μέρες, αλλά εγώ προσωπικά δεν είμαι επιστήμονας. Υιοθετώ τις απόψεις τους. Φυσικά μπορεί να εμπλουτίσουμε τις ιδέες τους ή κάποιες ιδέες τους να μην τις υιοθετήσουμε. Ναι. Δεν σημαίνει ότι μας δίνουν το υιοθετούμε σαν Ευαγγέλιο. Αλλά αυτή ήταν η εισήγηση των ειδικών. Και αν δείτε και τι γίνεται σε άλλες χώρες, είναι ακριβώς τα ίδια μέτρα που παίρνουν και άλλες χώρες. Άρα διαρωτούμε τι περισσότερο θα μπορούσαν να κάνουμε. Σίγουρα περισσότερα πράγματα θα μπορούσαν. Το επόμενο όμως παραπέμπει πλέον σε περιορισμό της κυκλοφορίας κάποιες ώρες και το καθεξής. Θα έχετε συνάντηση αύριο με τους επιδημιολόγους? Είχαν χθες επιδημιολόγοι και περιμένω ότι είχα ζητήσει, όπως ούτως ή αλλιώς λόγω της κρισιμότητας αναθεωρούνται σε καθημερινή βάση τα δεδομένα. Έχω και σήμερα μια επίσημη συνάντηση με κάποιους εξ αυτών και αύριο το πρωί, ούτως ώστε εάν και εφόσον χρειαστεί να πάρθουν περαιτέρω μέτρα, δεν μπορεί να πάρθουν. Εμείς αξιολογούμε σε καθημερινή βάση τα αποτελέσματα, τόσο γεωγραφικά όσο και ποιοτικά, ούτως ώστε να πάρουμε έγκαιρα μέτρα, να μην περιμένουμε κάποιες μέρες. Αλλά, ναι, εν πάση περιπτώσει, είναι και το θέμα της πόλης Χρυσοχούς.